Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συγκέντρωσε ένα ποσοστό άνω του 87% και πλέον έχει το πράσινο φως από το λαό της χώρας του για να προχωρήσει όπως ο ίδιος κρίνει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κυρίως να τον τελειώσει με την κατάληψη του Χάρκοβου και της Οδυσσού. Οι ρωσικές στρατιές είναι για την τελική επίθεση κατά τη διάρκεια της Άνοιξης. Οι Ρώσοι πλέον με ενωπή εκλογική εντολή προσδιορίζουν τον πόλεμο ως απελευθερωτικό και γι' αυτό θέλουν τις δύο μεγάλες πόλεις να επιστρέψουν στη ρωσική επικράτεια καθώς τις θεωρούν εξ ολοκλήρου ρωσικές. Αυτή τη στιγμή στη Μόσχα θεωρούν ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία για καθοριστικέ νίκε, καθώ το μεγαλύτερο μέρο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει καταστραφεί και δεν μπορεί να υπάρξει προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, τέτοιων ώστε να αποτελέσουν σοβαρό εμπόδιο για μια ρωσική προέλαση. Επίση, έχει εξαρθρωθεί η βασική αμυντική γραμμή των Ουκρανών λόγω των πολύ μεγάλων ητών σε Μπάκμουτ και Αβδίβκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρές πόλεις καθίστανται πολύ πιο εύκολα προς πέλα στα φρούρια ακριβώς λόγω του μικρού μεγέθους τους. Δεν ισχύει το ίδιο για το Χάρκοβο και την Οδυσσό, οι οποίες είναι αχανείς και με μεγάλα ποσοστά ρωσόφωνου πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι οι ουκρανικές μονάδες εντός των πόλεων αυτών θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός των ρωσικών επιθέσεων και επιθέσεις από ενδοαστικούς δολιοφθορείς. Κάτι το οποίο ήδη έχει γίνει στην περίπτωση της Οδυσσού και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία καθώς πιστεύετε ότι το μεγάλο πλήγμα κατά Γάλλων και Βρετανών που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι πριν από μερικές ημέρες μέσα στην πόλη συνέβη κατόπιν καταδείξεως του στόχου από Ρωσόφωνους. Κάτι παρόμοιο θεωρείται ότι διοργανώνεται και μέσα στο Χάρκοβο. Ένα επίση σημαντικό παράγοντα είναι ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ενσωματώθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία οι νέε περιφέρειε και έτσι οι ρωσικέ δυνάμει κατάφεραν να μεταφέρουν τι υποδομέ του μέσα σε αυτέ. Αυτό σημαίνει ότι ο ρωσικό στρατό δεν πολεμάει πλέον σε ξένο έδαφο και διαθέτει την υποστήριξη που χρειάζεται για να πολεμήσει και να κερδίσει. Στο Κίεβο και στη Δύση γνώριζαν πόσο σημαντικό ήταν το διακύβευμα των ρωσικών προεδρικών εκλογών και επιχείρησαν με επιθέσει αυτοκτονία όλε αυτέ τι ημέρε να δημιουργήσουν την εικόνα σοβαρού προβλήματο στο ρωσικό Belgorod. Τι επιθέσει αυτές όμως οι Ρώσοι τι γνώριζαν τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα, με αποτέλεσμα να τι αντιμετωπίσουν με ευκολία, προκαλώντα πολύ σοβαρές απώλειες στου Ουκρανούς.